πράγμα. Να δω τι θα κάνει 8.30 ή 10.30. Λοιπόν, προγράμμα. Έλα να το παιδέσαι. Ωραία δουλειά λοιπόν. Και η κόζα νόστρα τη λέξη μόνο. Και η κόζα νόστρα. Και η κόζα μόστρα. Κοίτα να δει. Κόζα μόστρα. Τρει λέξει μόνο λένε στα αγγλικά. Ωραία. Φουντούκι. Λοιπόν, Φουντούκι. Γεια σου, Φουντούκι. Μόνο με. Μόνο με. Ναι. Με ελληνικό στίχο πηγαίνουμε. Έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι. Παιδιά. Ναι. Σωστό. Κοκόνος. Ο Αγάθωνας είπε στο Θέμη Γιορδαντά ότι θα έκανε γυμνό εξώφυλλο για το συμπί του. Ναι. Ναι, ακούγεται μπαγλαμάς, λέει ο Κοκόνος. Ναι, ακούγεται μπαγλαμάς που ρωτήσαμε πριν να ακούγεται μπαγλαμάς, έτσι. Ναι. Ωραία. Θα έκανε γυμνό εξώφυλλο. Ναι, παιδί μου, πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί. Κάτι γίνεται. Εσύ πρέπει να έρθεις πιο κοντά προς εμένα. Κάτι γίνεται, ναι, κάτι γίνεται σε μένα, κάτι γίνεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς είμαστε. Σαν πλάνα έχεις δίκιο, δηλαδή δεν φταίς εσύ. Εκεί έχουμε πάει τώρα το πλάνο. Καλύτερα. Ξέρεις κάτι, όταν κάνουμε μετά και τα παιδιά και ανεβάζουμε, ο Γιώργος. Ναι, αλλά εγώ τώρα δεν βλέπω. Το κάλυπτε και τέτοια. Α, ωραία, και κατάλαβες. Μια χαρά. Κάτι γίνεται και εξαφανίζομαι εγώ τελείως. Και με είσαι πολύ ωραία, παιδιά. Απόψε πάλι θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Μου λέει ότι γυροβίζει και θα περάσουμε σε άλλα πράγματα ωραία, πικάντικα. Να κάνουμε χειρολεκτικά ωραία παρέα, όπως ξέρετε, και κάνουμε. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν. Να πάω λίγο που θέλει, παιδιά, η Δήμητρα μου να πάω λίγο κοντά. Το είπα πριν το φτιάξεις, τώρα που το φτιάξεις. Λοιπόν, πάμε. Με αποσυντονίζεις τώρα. Πρέπει να πω, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, διαβάζετε. Ελληνική στίχη πρέπει να πηγαίνουμε πάντα, παιδιά. Όταν εκπροσωπείς μια χώρα, πας με τους στίχους που πρέπει να είναι. Εντάξει, όλα τα άλλα είναι, πρέπει να είναι της χώρας σου η ομιλία. Όλα τα άλλα είναι σαν κλαμάρες και ανθεληνικά. Πάμε. Είχα γνωρίσει, λέει, τον Αγάθωνα σε μεζεδοπολείο στη Θεσσαλονίκη. Έπαιζε με την παρέα του και πήγα να ζητήσω τραγούδι. Και μετά τον αναγνώρισα από το τραγούδι του Λάχε. Από το τραγούδι του Λαχείου. Του Λαχείου, ναι. Μας κέρασε και μισό κιλό. Κύριος. Δεν αποκλείει να είναι καλό παιδί προς Θεού άνθρωπο. Και έχει και ένα παρελθόν Αγάθωνας επιτυχημένο στη δουλειά του. Εντάξει. Προς Θεού, δεν το κρίνουμε τώρα αν είναι. Πάμε λοιπόν. Το Φουντούκι λέει ακούγεται και μπουζουκομάνα. Ακούγεται. Α. Μπουζούκι. Στα μπουζούκια, ναι. Στα μπουζούκι μέσα. Στο καλό είναι. Δεν είναι κακό το μπουζούκι, παιδιά να είναι. Mm-hmm. Έτσι, προς Θεού. Κάτσε, λέει στο μπουζούκι δεν είναι ελληνικό όργανο. Στοιχείο, τέτοιο. Κοίταξε, λέμε πως είναι μπουζούκι ελληνικό. Παρόλο που πιστεύω πως πρέπει να είναι ελληνικό, αλλά ιστορικά δεν ξέρω πόσο συγγένεια έχει με όλα εκείνα τα άλλα που έχουν και αντίστοιχα κάτω με λιγότερες χορδές. Εγώ θα προτιμούσα να πάει στη Eurovision ένα τραγούδι που να έχει μπουζούκι. Ναι, μια φορά. Και ελληνικό στίχο. Επήγε με την Παπαρίζου, το πήγε με τα παιδιά εκείνα. Μπουζούκι έπαιζε. Θυμάστε ο Πιτσυρικά. Μπουζούκι ήρθε. Όχι, όχι, όταν έπαιζε το παιδί. Ο Ισάς, όταν ήρθαν από το εξωτερικό, από πάνω από τη Σουηδία, ναι. Το Παρίζει το πρώτο, είχε δίπλα το πώς ήταν το παιδί, αφού εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω ποιον είσαι. Μπράβο. Και έπαιζε ο άνθρωπος, έπαιζε το παιδί μπουζούκι. Δεν έπαιζε λίρα. Πρόσεξε. Μπουζούκι κλασικό παιδί, από πρώτη φορά στην Eurovision, θυμάσαι πολύ. Λίγο ψώνι, λίγο θάλασσα, θυμάστε η Μαρινέλα. Ήταν ψώνι γι' αυτό. Παιδιά μου ήταν ψώνι γι' αυτό. Για να μας γράψει κάποιος. Μου στάτε σε όλη θα το δούμε. Λοιπόν. Λοιπόν. Όχι, γύρω. Ναι. Μόνο με ελληνικό στίχο έτσι, πηγαίνουμε. Έτσι, ωραία. Ναι. Αγάθωνας. Λοιπόν, Δήμητρα, πες και εσύ τη γνώμη σου για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει. Παναγιώτη, ειλικρινά δεν το έχω ακούσει. Για το βούλο, άλλαξε και μπαίνει τώρα. Α, όχι, τον του έκανε δώρο Ηλίας. Ναι. Ναι, τώρα κατάλαβα. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Παιδιά, μπαίνει μέσα και λέει γεια στον Κούσμο. Για τον. Για τον Κούσμο. Ή ψάχνει κανένα μπούτσο ή δεν έχει. Δεν γίνεται να κάνεις επίδειξη τέτοια παιδιά. Μόνο λαμόγεται. Δείχνει και το χαρακτήρα του μέσα από αυτό. Καταλάβατε παιδιά. Δηλαδή δεν μπορεί να το βγάλεις έξω. Το βγάλεις έξω γιατί είναι μαλάκα σας. Βέβαια είναι μέσα και ακούει τώρα. Πειράζει. Αλλά ή θα είναι ή μαλακισμένη ή μαλάκα. Ή λιγούρης. Γίνεται να γράφει, α πούμε τώρα γράφει. Λέω, λες, μου κάνει, μα κάνει τι. Απλώ εμεί που κάναμε και πείραμα πώ βγαίνουν έξω. Γιατί Δήμητρα δεν ήξερε, ναι ή όχι. Ναι. Γι' αυτό δεν την έβγαζα. Θα να σου πω κάτι, κάτι τέτοια άτομα σαν το συγκεκριμένο ναι. Πιστεύουν ότι το έχουν μόνο για την τουαλέτα.
Ναι, το πιστεύω, έχει δίκιο. Όποιο βλέπει επίδειξη και λέει, εγώ ξέρει κάτι, έχω τέτοιο. Δεν ξέρει να το λειτουργήσει. Όχι, ναι, μόνο για να κάνει. Μα και αν αλλάξει αυτό, φαντάζει το κόμπλεξ που έχει, να δουλέψει έτσι. Λοιπόν, προχωράμε, ωραία. Πάμε λοιπόν, Νίτσα. Ένα καινούριο. Αυτό είναι. Αφού δεν έχουμε. Α, εντάξει. Λοιπόν, πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε παιδιά, θα φουντώσουμε, θα γίνει πολύ πάλι, θα κάνει την πλάκα σα, θα κάνουμε την πλάκα μα, θα γελάσουμε. Θα αγάθωνα λοιπόν, γίνεται χαμό Δήμητρα. Λοιπόν, αγαπούλης, τι ωραίο ζευγάρι που είστε, ιδέες, αγαπούλη, μοναδικό, τηλεοπτικό ζευγάρι. Λοιπόν, Δήμητρα, πιες, ναι, πιες, πες και εσύ, μου στα πεις αυτό. Τη γνώμη σου για το τραγούδι. Α, παιδιά, αν δεν το δούμε καλά, και αν δεν πραγματικά το δει κανείς το τραγούδι και δεν μπορεί να το κρίνεις και τόσο, είναι το θέμα, γενικά η Eurovision θέλει παραμύθι. Μπορεί ο αγάθωνας να κάνει τούμπες στον αέρα και να γίνονται φλόγες γύρω 10 κομμενάρες γυμνές με σόρτια μέχρι ένα σημείο με 8 άτομα πρέπει να είναι. Μπορεί να κάνει σόου, να τους γαμίσει όλα τα άλλα παιδιά είναι μαλακίες. Όποιος πάει στην Eurovision, επειδή γίνει πανηγύρι αλλά εντυπωσιακό, πρέπει για να ξεπεράσει τα δεδομένα τα στημένα να κάνει ένα εκπληκτικό πράγμα. Δηλαδή να πάει πάνω, δεν θα κάτσει να κάνει να πει τη μοίρα σου, ούτε να κάνει αφωνάρα στη μηνύα να τα λέει. Εκεί είναι κάποια ειδικά βραβεία όπως η Ιουγκοσλαβία, θυμάστε που έπαιρνε συνήθως Σερβία, δεύτερο μια τόση και τραγουδάει. Οπότε ανάλογα με ποιον πας, κάνεις και ανάλογα. Αλλά γενικά το εφέ στην Eurovision περνάει. Θυμάστε τα τέρατα. Ό,τι μου λέει κατά, αν κατέβει τώρα αυτό, παπάρες φέτος και όλο βλέπω. Δηλαδή θεοί, ντυμένοι, 8 θεοί, γυναίκες, άντρες, προκλητικά, δηλαδή να κάνουμε ένα σοου το οποίο να πούνε, όχι ρε πούς, και μόνο αυτό θα επηρεάσει σαν ψυχολογία για το σοου. Οι φλόγες, είδατε πορτοχρονιά, οι τουκάδες δεν είναι. Φλόγες, πράγματα εκεί, τις πουτάνες δεν γίνεται. Αυτό θέλει η Eurovision, είναι ένα πανηγύρι εντυπωσιακό. Δεν κρίνουμε, βάζω όμως και τη φωνάρα, προσέξτε. Βάζουν και το Ρώσο. Προσέξτε. Βάζουν και το Ρώσο. Παρακαλώ. Λοιπόν, βάζουν το διάκριο το Ρώσο, τη φωνάρα τότε ή την Ιουγκοσλαβία. Τη Σερβία ξέρω εγώ να κάνω επίδειξη. Αλλά γενικά η Eurovision είναι ένα σόλο εκπληκτικό. Με στημένα πράγματα που πιστεύω. Πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, έχουμε και καινούριο φίλο. Και μια σχολή με το ζευγάρι για την Eurovision. Πολύ το πήγαμε. Ωραία. Κόψε τώρα όλα αυτά, παιδιά, τι πάνε. Νίτσα. Νίτσα. Αχ. Αχ. Γεια σας. Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Ο Νίτσα. Ναι, ο Νίτσα. Νίτσα. Θα παίξουμε λίγο, αν ξέρεις Νίτσα, θα κατευθύνουμε. Δεν σημαίνει επειδή το τραγούδι είναι με ελληνικά λόγια ότι είναι και καλό. Σωστό. Ωραία που είναι ελληνικά τα λόγια, αλλά από μουσική τίποτα. Έχεις δίκιο. Πώς σε έχω εσένα. Είσαι σαν να σε σήμερα. Δεν είσαι όρθιο. Κάτι σου λείπει σήμερα. Αυτό επηρεάζει. Κατάλαβες. Κάτι γίνεται, δηλαδή σαν να νιώθω κι εγώ ξέρω πως νιώθω. Σαν να πέφτεις σε μένα, κάτι γίνεται. Άμα πάω εδώ. Ναι, έλα πιο μέσα. Εσύ πρέπει να έρθεις πιο εδώ. Εντάξει, άρα έλα και εσύ λίγο πιο εκεί. Εκεί. Γιατί πέφτεις. Κατάλαβες. Εκεί. Έτσι όρθια. Και τρόμαξα. Ναι. Αυτό που το έχει κάνει και εμένα, δε παιδιά. Λοιπόν, λέω πήρα λάθος. Πάμε λοιπόν τώρα, παιδιά, πάμε. Υποκουλτούρα, λέει ο Νίντζα, είναι ναι. Μία πλάνη. Η υποκουλτούρα είναι μία πλάνη. Την υποκουλτούρα δεν το καταλαβαίνετε, όλοι μας θα δίνεις καλά. Βίντεο δεν γίνεται χωρίς τον κακλαμάν. Η υποκουλτούρα λέει. Ωραία. Πού είναι μωρέ, εδώ, η υποκουλτούρα είναι μία πλάνη, βίντεο δεν γίνεται χωρίς τον κακλαμάν. Δεν το καταλαβαίνω, ωραίο στη κακή, αλλά Νίτσα βοήθησέ με τι εννοείς, έτσι, προχωράμε. Η Κόζα Μόστρα. Καλά κάνει κεφαλαία, μπράβο παιδιά, και ο Νίτσα ωραίος και ο Κοκόν, όλοι σας μεγάλα, γράφετε γράμματα μεγάλα παιδιά, μπράβο. Και στη δική μου γράφετε με κεφαλαία, μπράβο. Ναι, ναι. Από Google Bordelopur-Oda. Δεν το ξέρω παιδιά αυτά, δεν ξέρω, δεν το... Νίκο. Πάμε για κόντρα. Ωραία. Έμεινα με... Α, ωραία αυτό. Ξέρετε το λες. Α... Μάλλον Νίτσα, μήπως το λες για Νίκο. Που έπαιζα εκεί, λοιπόν πάμε. Εμένα λέει, ναι. Με αποσυντονίζει τα πετσαρία. Ωραία. Ναι. Παιδιά μην το
εντάξει τώρα. Ο Άγιος Βαλεντίνος. Ναι. Ωραίο στίχο νίτσα. Η ταπετσαρία ξέρεις τι εννοεί, ε. Λέει ταπετσαρία πρώτον, είναι σκηνικό, αν σε αποσυντονίζει, έλα σε συντονίσουμε τώρα. Συντονίστηκε. Εντάξει, τέλειο. Μήπως είναι λίγο σκοτεινά παιδιά και πέρασε τις μιλίες προβολής Αντώνη. Για να μας γράψουν λίγο τα παιδιά εκεί. Έτσι, μπαρμπαρούσι. Για όλοι σας. Λοιπόν, πάμε. Η ατύπητα τότε, ρε παιδιά. Είναι η μπαρμπαρία με τη ρόλη ξέρω μετά, σωστά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και... ευχαριστώ, λέει ο Νίντζα. Ωραίος. Τώρα τον σκάρωσα. Μπράβο σου, Νίντζα. Μπράβο, ωραίο, Νίντζα, ωραίο ήτανε. Πραγματικά. Ποιος ο Αντίκ, λέει. Το φουντούκι. Τι λέει το φουντούκι. Το φουντούκι. Ποιος παίρνει τέτοια ώρα. Έλαντε. Έχεις δίκιο. Ο Φρανκ παίρνει τηλέφωνα. Μακάρι να παίρνει. Δεν παίρνει ο Φρανκ τώρα τελευταία. Το χαλάει. Ηλία. Νίντζα. Πάμε μια φορά. Ωραίο. Έχω. Το παράσημα. Το παράσημα. Ναι, σωστό. Έχεις δίκιο, Νίντζα. Όχι μια χαρά είμαι. Είναι. Όχι μια χαρά λέει είναι. Ξέρετε. Μπαρμπαρούσης. Θυμίζει ο Νίντζα τώρα. Λέει Ολύμπιο Νίκη Μαλάκα. Έχεις πάει ποτέ στο ΚΑΤ. Με κατάματα δεύτερου βαθμού, ε. Λοιπόν, από τις φυλακές. Λοιπόν, πάμε. Μια χαρά είστε και οι δύο. Πολύ ωραία. Πλάνο. Ωραία, Βαρβαρούση. Μ' αρέσει γιατί εσύ είδα πως παίζαμε σκηνοθετικά χθες εμείς. Βαρβαρούση, παίζω σκηνοθετικά. Τα παιδιά τα άλλα είναι άλλα. Ο Παναγιώτης είναι επί τεχνικών. Ναι. Ο Παναγιώτης είναι επί των υπευθύνων. Εσύ δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Λοιπόν, πάμε λίγο. Πολύ ωραία. Μια χαρά είστε. Πού πάει η πόρτα. Πού πας εσύ, κάπου πέρασες προς τα εκεί. Εσύ κάτι κάνει αυτή η γυναίκα όμως. Κατά μου εδώ. Έκανε τα μαγικά της χθες, θα έχει κι άλλο μαγικό αύριο. Έχει κι το μαγικό που δεν καταλάβει κανείς. Πώς διάβολο το μάθες τόσες μέρες. Τι μέρες, εσύ μήνες πάλευα να το μάθω. Εσύ μήνες, αλλά όμως στο Θιβέτ. Έξι μήνες. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Και μια χαρά είστε ωραία. Ξεχάσατε μηνύματα από πάνω. Πέστε το, πέστε το. Πέστε το, Λέωνι. Τι ξεχάσαμε. Παιδιά, χθες το βράδυ είναι χαμός στην Ευρώπη. Α, αυτό. Δεν ξέρω αν έγινε όμως και η Δήμητρα που ήταν πριν 8.30, πάντως χθες το βράδυ έγινε, ανεβαίνει πολύ η πολύ. Ανεβαίνει συνέχεια το κανάλι, να είστε καλά. Και όποιο παιδί θέλει, μπορεί να έρθει. Να σου πω κάτι. Ναι. Και σε σένα, όχι ακόμη σε σένα καλεσμένος. Να μην έρθει ακόμη. Δεν μπορούμε μετά από κανένα 15-20 μέρες για να δούμε το καινούριο σκηνικό. Ναι. Έτσι, το φτιάχνουμε τώρα. Και θα είναι σούπερ. 12 επί 4. Λοιπόν, οπότε μπορεί να είναι και καλεσμένοι. Ενώ τώρα το σκηνικό της είναι πιο προσωπικό. Είναι πιο τηλεοπτικό, παιδιά. Παιδιά, δεν παίζει δηλαδή πολλά πλάνα. Εδώ, διπλό παίζεις. Άμα πας στο βάθος, μου έχουν πει κάτι που παρατηρήσεις με ρίλια. Έχεις ωραίες γυναίκες. Προσέξτε τώρα τι έχω παιδιά. Το λέω για πρώτη φορά. Βάλτε λίγο μακρινά με το έτσι να φέρετε. Δεν έχει άδικο. Αλλά το να δείξει κάποιο και να πάει εδώ και να μην χάνει το λόγο. Το διαδίκτυο του άτομου είναι σε ένα δωμάτιο μέσα ή σε πρόσωπο με πρόσωπο. Βλέπει κάποιον και δεν είναι. Δείχνουμε στο βάθο και κάθεται οι άλλοι. Δεν σπάει να κοιτάξει με τον πούτια σου. Εντάξει, πάμε, προχωράμε. Μάλλον αυτά θα λέει τα μηνύματα. Γιατί δεν βρίσκω άλλα. Για να λοιπόν. Να δούμε που είμαστε. Λοιπόν. Εδώ λέει. Απέριμα, αυτό το είπαμε. Ηλία, το ξαναλέω, δεν έχουμε συμμαχίες. Αν είχε συμμαχίες και με ένα όχι, πιο πάνω έχει άλλα. Πιο πάνω είναι φοβερά. Εδώ κοιτά. Πούντα. Πρόσεξε. Δεν σημαίνει ότι πιο προχωράμε. Σωστό, προχωράμε αργά. Ωραία, προχωράμε. Από κουλτούρα το είπαμε. Δεν είναι χαμός Κατλαμάνι. Αυτό το λέω πόσο νίτσα. Ναι. Προχωράμε. Πόσα μόστρα. Προχωράμε. Το είπαμε. Νικό. Πάμε για κόντρα. Σωστό, εμείς όπως μιλάμε με φυλακές. Ωραίο τύπο. Προχωράμε. Συντονίζει. Προχωράει ο Ιωάννη. Όλα για τρία. Τώρα τα. Όλο. Όπα. Α, για του αντί. Ωραία. Σωστό. Σωστό και. Το μπουζούκι είναι ελληνικό. Όπως και ο Παρλαμάς. Πολύ ωραία. Ναι, παρατηρήστε να αφήσαμε έξω καλά λέει που είπα εγώ. Είμαστε. Είναι το ελληνικό τόσο το μπουζούκι. Είναι ελληνικό τελείως τελικά. Λοιπόν, αγαπούλη. Σήμερα πέτυχα σε γνωστό. Σωστό. Σήμερα πέτυχα σε γνωστό μεζεδοπολείο στην πλάκα των Αγάθωνα. Με τους Κόζα Μόστρα και τον υποψήφιο βουλευτή της Δημάρ για τη θα κατέβει σοβαρά μιλάς ο Κουμόφ θα κατέβει με τη Δημάρ
Γιάν Τζιμόχου, πρώην Παναθηναϊκό φοβερός από τους Πολωνούς, προπονητής μεγάλος, δεν μου τα αρέσει καλά, αγαπούρη. Μας μπερδεύεις. Για προχωράει λίγο όμως τώρα πάλι.